Λοιπόν, αν αυτό το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, νομίζω ότι είναι δευτερεύον. Αυτό που είναι πρωτεύον είναι αν το γνωρίζει ο απλός πολίτης στο τελευταίο όριο της χώρας, που αν αυτός δεν γνωρίζει για να υπερασπιστεί το σύνταγμά του, καταλαβαίνετε ότι πολλοί θα θέλουν, άλλωστε είναι γνωστή η έκφραση ότι στην εποχή μας η δημοκρατία δεν καταργείται με τα τάγκ, αρκεί ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι τόσο σοβαρά ζητήματα δεν τα αντιμετωπίζουμε με την κρισιμότητα που έχουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η μέρα μπορεί να αποβεί από φράδα ημέρα για την πατρίδα μας, και δεν αρκούν οι συναγωνισμοί πολιτικής ή συνδικαλιστικής ή οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης. Και αν θέλετε να με καταλάβετε, ανοίξτε τώρα σε λίγο να δείτε τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θα στηθούν να ακούσουν τι λένε τα κανάλια εκείνων που επιβουλεύονται τις συχνότητες της ΕΡΤ. Έδωσα πριν 10 μέρες μία καταγγελία ότι εν όψη της ψηφιακής εποχής η ΕΡΤ από τις συχνότητες που έχει αυτή τη στιγμή θα περιοριστεί σε 1.5, δηλαδή σε 1.5 μπουκέτο. Οπότε και ραδιόφωνα θα κλείσουν και κανάλια θα κλείσουν, όπως από το 1992 η τότε ΕΡΤ 2, η πρώην ΕΝΕΔ, πρόκειτο να απολυθεί και δεν υπήρχε μνημόνιο τότε. Άρα λοιπόν, αντί να μασάμε, με συγχωρείτε, κουκιά και κουκιά να μελετάμε και ο λαός να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, να του πούμε την αλήθεια. Κύριε ότι Πρόεδρε, δηλαδή αυτός ο πλούτος της ΕΡΤ είναι αντικείμενο από παλιά. Κύριε και Πρόεδρε, στην κυβέρνηση. Μας ακούτε? Ωραία, ορίστε. Θα ήθελα απλώς να σας ρωτήσω τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφετε, και βεβαίως έχουμε και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ως κόμμα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που έγιναν. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει όταν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά όσο τα περιγράφετε? Και πόσο σοβαρά είναι, κύριε Πρόεδρε, πριν απαντήσετε, να δούμε την εικόνα έξω στη Μουρούζη τώρα, παρακαλώ να τη δούμε. Γιατί τέτοιες σκηνές δεν τις έχουμε στο μυαλό μας. Ακούστε, αγαπητοί μου, αν θέλετε να ακούτε πράγματα, και κυρίως οι ακροατές και οι τηλεθεατές να ακούν πράγματα που βγαίνουν με ειλικρίνεια. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, και καταρχήν πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι ο κάθε πολίτης και πολύ περισσότερο κάθε εκπρόσωπός του έχει την ατομική του ευθύνη και δεν μπορεί να τον καλύπτει το οποιοδήποτε κόμμα ή οποιαδήποτε ανακοίνωση. Και είναι λάθος και η ερώτηση που μου κάνετε να μου πείτε εσύ, κύριε Κακλαμάνη, τι θα κάνεις και τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ. Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Και θα σας πω λοιπόν, αρκετά καπέλα και σπόζωνες είχαμε εμείς εδώ. Εσείς τι θα κάνετε? Θα σας πω λοιπόν εγώ, εάν θέλετε να με ακούσετε, ευχαρίστως σας απαλλάσσω τις παρουσίες. Μάλιστα. Πρόεδρε, τώρα έτσι, δεν τα έχουμε μαζί σας. Εγώ λοιπόν σας λέγω καθαρά ότι όταν, και δυστυχώς πρέπει να μάθουν και οι τηλεθεατές σας, ότι αυτή η πράξη δεν θα έρθει αύριο στη Βουλή, θα έρθει τον Οκτώβρη. Διότι το Σύνταγμα προβλέπει την ολομέλεια της Βουλής για αυτό το θέμα. Και να καταψηφιστεί τότε, εγώ θα το καταψηφίσω, θα το δηλώνω από τώρα, δεν βγαίνει τίποτε.
Αυτά που μεθοδεύονται θα έχουν συντελεστεί. Πρόεδρε, ναι, καταλάβατε. Ναι. Καταλάβαμε απολύτως, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ δεν σας ακούω και φοβούμαι ότι δεν με ακούτε ούτε. Έχουμε μια καθυστέρηση, Πρόεδρε. Μισό λεπτό να μιλήσω εγώ, είμαστε από το ίδιο χωριό. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι καλώς διαχώρισε τη θέση από αυτή την ενέργεια και οι υπουργοί που μετέχουν από πλευράς ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση δεν προσυπέγραψαν το σχετικό διάταγμα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω και θα ακούσω πολλά, εγώ ξέρω ότι αυτή η χώρα από την άνοιξη του 10 με τζάμπα μαγκές πολλών και διαφόρων οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Και το χειρότερο θα ήταν αυτό που θα πω τώρα, είμαι βέβαιος ότι με οργή θα το ακούσετε. Το χειρότερο απ' όλα θα ήταν να διευκολυνθούν όσοι θέλουν είτε να δραπετεύσουν από τις ευθύνες τους, είτε οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές να οδηγήσουν στην τελική καθολύσιση. Λοιπόν, αγαπητοί μου, και επειδή βλέπω εκεί τον αριθμό αυτών που απολύονται, πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα δυστυχώς υπερβαίνει και τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Και το ότι θα γίνεται προσπάθεια, και αυτό έκανε ο κύριος Κεδίκογλου, να μιλούν για τάχα τους τεμπέληδες της ΕΡΤ. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι πρέπει να τους ρίχνουν και να τους λένε σας ενοχλεί να έρθουν άλλοι 2.000 κοντά σας. Το θέμα είναι μείζον. Ότι αν η ΕΡΤ κλείσει, ο λαός, όπως χειραγωγείται σε μεγάλο ποσοστό τώρα, θα χειραγωγείται 100% από τα 3 μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα που ελέγχουν σήμερα την ενημέρωση του λαού.